όλοι στο βουβού των έλαφων. Ήττα από τους Golden State Warriors. Χθες μια άσχημη ήττα, δεν μου άρεσε καθόλου. Πάμε να δούμε τι έγινε 7 Δεκεμβρίου. Είχαμε νίκη για τους Philadelphia 76ers, κέρδισαν τους Pistons, οι οποίοι δεν άντεξαν. Μπορούσαν να το πάρουν αυτό το παιχνίδι, αλλά δεν άντεξαν. Είχαμε μια ωραία ήττα για τους Toronto Raptors, έχασαν στην παράταση από τους Brooklyn Nets. Ενώ κέρδισαν στην επιστροφή του Φιλανδού οι Chicago Bulls τους Thunder, ok. Και χάσαμε εμείς με 10 πόντους διαφορά από τους Golden State Warriors. Πάμε να δούμε τι γίνεται σε αυτό το παιχνίδι. Όπως λέμε και στο flow, δεν ξεκινήσαμε καλά. Πήγαμε στο μείον 10 από τα πρώτα λεπτά. Στη συνέχεια το παλέψαμε. Εκεί στην αρχή της τρίτης είναι που ισοφαρίσαμε. Για να ξαναπάει η διαφορά στους 10, για να ξαναπεράσουμε μπροστά εμείς με ένα ωραίο run. Και μετά εκεί στο τέλος της τρίτης, στις αρχές της τέταρτης, η ομάδα κατέρευσε. Οι διαιτητές έβαλαν το χέρι τους. Πολλά επιθετικά φάουλ εκεί. 5-6 επιθετικά φάουλ, κάποια από αυτά δεν ήταν, αλλά εκεί ήταν που χάθηκε το παιχνίδι, στα τέλη της τρίτης, στις αρχές της τέταρτης. Πάμε να δούμε και στα ομαδικά στατιστικά τι ακριβώς. Λίγες βολές για τους Warriors, 7 μόλις σε σύγκριση με 23 για εμάς. Πήραμε περισσότερα επιθετικά rebound, 9 περισσότερα επιθετικά rebound. Κάναμε πολλά λάθη και εμείς και οι Warriors. Τα ποσοστά μας στα τρίποντα, είχαμε μόλις 7 στα 39. 17%, ναι, δεν μπορούσε να κερδίσεις έτσι. Να το δούμε και ατομικά. Ισορροπημένα πράγματα στα field goal attempts. Από 13 θέσεις πήρε ο καθένας από τους 5 βασικούς μας. Επέστρεψε ο Middleton, δεν συνέχισε την απουσία του. Αλλά ήμασταν πολύ άστοχοι. Και ο Ιλιασόβα είχε 0 στα 3, τραγικά ποσοστά στα τρίποντα. 1 στα 6 ο Brogdon, 1 στα 6 ο Lopez, 1 στα 7 ο Middleton. Και δεν είναι μόνο ότι τα έχασαν, δεν είναι μόνο δηλαδή αυτά εδώ πέρα τα νούμερα ότι ήταν χαμηλά τα ποσοστά, είναι και το είδος του shoot από το προηγούμενο κιόλας παιχνίδι, από εκεί την τρίτη περίοδο με τους Pistons. Έχουμε τούβλα, έχουμε αρχίσει και βρέχουν, όπα δύο λεπτά λίγο έχει έρθει ο καφές μου, έχει αρχίσει μια βροχή από τούβλα, shoot τα οποία είτε δεν βρίσκουν καν στεφάνι airball, είτε shoot τα οποία είναι πάρα πολύ δυνατά και βρίσκουν μόνο ταμπλό. Δεν ξέρω τι ακριβώς έχει γίνει, ίσως βουντού. Ποιοι άλλοι, Τόνι Σνέλ πήρε 4 επιθετικά rebound, αλλά και αυτός, εντάξει, δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο. Πολλά λάθη για εμάς, 5 ο Μπλέτσο, 4 ο Γιάννης. Τα ισορρόπησαν κάπως έχοντας 4 κλεψίματα ο Μπλέτσο, 2 τάπες, 2 κλεψίματα ο Γιάννης. Αλλά αυτοί οι δύο είχαν και πολλά foul. Foul trouble από νωρίς για τον Μπλέτσο. Με 5 foul τελείωσε ο Γιάννης, τα πιο πολλά είπαμε είναι επιθετικά. Και πολλά λάθη, ρε, δεν ξέρω. Άσχημο παιχνίδι από όλους, δεν είναι ότι κάποιος διασώθηκε σε αυτό πέρα το παιχνίδι. Οι Warriors είχαν τον Curry και τον Thompson σε μια μέτρια μέρα, 20 πόντοι από αυτούς, ναι, τα αναμενόμενα, ούτε κακή ούτε καλή εμφάνιση για αυτούς. Ο Iguodala πέτυχε 15 πόντους με 6 στα 8, ο Looney και αυτός 8 πόντους, ήταν πολύ εύστοχοι αυτοί εδώ πέρα οι δύο. Ο Durant δεν έκανε καλό παιχνίδι, είχε και 7 λάθη, μόλις 3 στα 14 field goals, για να έρθουν και, ναι, και ο βαθύς πάγκος των Warriors, 4 στα 9 ο ένας, 3 στα 7 ο άλλος. Πολλά λάθη, άσχημα shoot και δεν έχω δει εδώ και πολλούς αγώνες, δεν έχω δει να παίρνουμε ένα time out και να πετυχαίνουμε ένα καλάθι στα πρώτα 3-4 δευτερόλεπτα. Δηλαδή και εδώ πέρα έγινε αυτό πέρα, στα τελευταία λεπτά εκεί έπαιρνε time out ο Μιχάλης και δεν σουτάραμε κατευθείαν. Δηλαδή έπρεπε να πάρει την μπάλα ο Brogdon για να μην προλάβει καν να κάνει shoot. Έχει ψηλό απογοητεύσει αυτό πέρα το πράγμα, γιατί άλλες ομάδες είναι πολύ μπροστά σε αυτό. Τίποτα Raptors, τίποτα Thunder και οι Warriors βέβαια. Πάμε στα σχόλια. Ευελίνα λέει ότι παίξαμε καλά. Θεωρεί η ομάδα ήταν πολύ καλή αμυντικά. Δεν ξέρω εσύ, όσο καλή να ήταν και αμυντικά, που εντάξει, μια μέτρια μέρα ήταν. Επιθετικά, όχι μόνο μείναμε κάτω από τους 100 πόντους, αλλά δεν βλεπόμασταν. Πολύ άσχημα shoot, κακές επιθέσεις, ακόμα και τα επιθετικά foul. Δηλαδή, θετικά νομίζω μόνο ο Γιάννης έπαιξε πολύ καλά. Έβαλε κάποια πολύ δύσκολα καλάθια. Και το τελευταίο το κάρφωμα εκεί ήταν συγκλονιστικό, αλλά και κάτι lay-up που έλεγες τώρα πώς κατάφερε. Νομίζω 99% των άλλων παικτών στο NBA δεν θα βρίσκαν καν στεφάνι. Ο Γιάννης με τα μπλοκ και μέσα, κάτι lay-up πολύ πολύ δύσκολα. Ναι, αν εξαιρέσει το Γιάννη δεν βλεπόμασταν, νομίζω. Και το άλλο σημαντικό βεβαίως νέο της ημέρας είναι ότι είχαμε ανταλλαγή. Έχουμε καινούριους παίχτες, τον George Hill και τον Jason Smith, και αποχαιρετούμε τον John Henson και τον Matthew Dellavedova. Ο Jesus εδώ πέρα δείχνει ολόκληρο το trade, το οποίο μας έχει να χάνουμε και ένα first round pick, το δεύτερο
αυτό του δεύτερου γύρου μας ήρθε πίσω από τους Wizards, οι οποίοι πήραν και τον Sam Decker. Και ρωτάει τη γνώμη μου ο Ιησούς Χριστός για το trade, να δούμε τι λέει ο Στέφκιο Γκρέγκορη. Η πρώτη αντίδραση είναι για το αβοκάντο του Ντελαβεντόβα. Όχι, η δικιά μου πρώτη αντίδραση είναι ο Ιωάννης Χένσον. Είναι ένας παίκτης ο οποίος ήταν από τους αγαπημένους μου από τότε που τελείωσε το κολέγιο, είναι με τους Bucks, μία χρονιά παραπάνω από τον Γιάννη και τον Middleton. Αυτή είναι η πρώτη μου αντίδραση. Συναισθηματική είναι ότι έφυγε ένας από τους αγαπημένους παίκτες. Τώρα, αν πάρεις τους άλλους παίκτες, ο George Hill, πολλοί στέκονται στα καλά ποσοστά του στα τρίποντα. Εγώ θα σταθώ κάπου αλλού, στην εμπειρία του. Ο Hill τα τελευταία 10 χρόνια είναι συνέχεια στα play-off, αν εξαιρέσεις το 2015, και έχει παίξει πολλά παιχνίδια. Έχει παίξει 100 και παιχνίδια. Είναι σχεδόν περισσότερα από όλους τους άλλους μαζί, αν τους αφαιρήσεις. Δεν είναι, αλλά είναι σχεδόν έτσι. Ήταν ένας παίκτης ο οποίος ήταν πρωταγωνιστής στους Indiana Pacers, εκεί που πήγαιναν και έχαναν στον τελικό από τον LeBron James. Ενώ πέρσι βρέθηκε στους Kings για να γίνει ανταλλαγή εκεί στην τελευταία μέρα με τους Cavaliers, και βρέθηκε άλλη μια χρονιά να φτάσει πολύ βαθιά στα playoff με τους Cavaliers. Είναι σίγουρα, ο George Hill είναι σίγουρα κάτι πολύ καλύτερο από τον Matthew Ντελαβεντόβα, οπότε έχουμε ενισχυθεί στην θέση των Gar. Είναι ένας παίκτης ο οποίος, άμα δεν τραβήξει ή ο Μπλέτσο ή ο Malcolm για χύψη λόγους, μπορεί να μπει από την πρώτη κιόλας περίοδο και να πει OK, για να δούμε τι μπορεί να κάνει και ο Γιώργος. Τον έχουμε ήδη αρχίσει να τον λέμε Γιώργο. Ναι, αυτός είναι μια σίγουρα ενίσχυση σε σχέση με τον Μάθιο Ντελαβεντόβα, τον οποίο τον αποχαιρετούμε, δεν θα μας λείψει και τόσο πολύ σαν παίχτης. Ενώ τώρα ο Ιάσονας που έρχεται, ο Ιάσονας δείχνει να έχει το σημαντικό στοιχείο, το οποίο είναι σχεδόν απαραίτητο για να παίξει σε μια πεντάδα μαζί με τον Γιάννη, που αυτό είναι το μακρινό σουτ, να μπορεί να κάτσει ή στη γωνία ή λίγο πιο έξω και να τραβήξει τον αντίπαλο center μαζί του, να τον υποχρεώσει να μείνει κοντά του. Βλέπουμε εδώ με τους Wizards τα τελευταία χρόνια είναι στο πάνω από το 40% και δεν σουτάρει πάρα πολύ, οπότε αυτό είναι ένα στοίχημα για αυτόν, να δούμε αν θα καταφέρει να σουτάρει πολλά τρίποντα και να είναι εκεί, αν όχι στο 40%, στο 35% όπως ήταν και ο John Henson. Και το άλλο είναι το πόσο ξύλο μπορεί να δώσει και το πόσο ξύλο μπορεί να φάει με συγκεκριμένους παίχτες, με τον Embiid, με τον Valanciunas και τον Drummond, ξέρω εγώ. Ναι, για να δούμε άμα θα μας είναι χρήσιμο στα playoff. Τώρα η άμεση σύγκριση είναι με τον Thon Maker. Ένα Thon Maker ο οποίος στο παιχνίδι πάλι άρχισε και του έφυγε η μπάλα μέσα από τα χέρια. Ναι, δεν ξέρω, είναι σίγουρα χειρότερος παίκτης από τον John Henson, όπως και να το κάνουμε. Να δούμε πόσο χρήσιμος θα είναι στα playoff, αν καταφέρει να φάει και να δώσει ξύλο με συγκεκριμένους παίκτες, με τον Embiid δηλαδή, και με τον Drummond και με τον Valanciunas. Το άλλο, το πιο σημαντικό που ξεφεύγει από τους παίκτες, είναι το γεγονός ότι με τους δύο αυτούς εδώ πέρα παίκτες τα συμβόλαιά τους είναι πολύ πιο ελαφριά από αυτά των Ντελαβεντόβα και τον Henson, οπότε του χρόνου θα έχουμε πολύ μεγαλύτερη άνεση, θα έχουμε άνεση, όχι πολύ μεγαλύτερη, θα έχουμε άνεση και να επιλέξουμε να πούμε ότι θα υπογράψουμε όλους τους παίχτες μας, όπως δηλαδή τον Brogdon, τον Middleton, τον Bledsoe και τον Lopez. Πέρα από αυτό, πέρα από αυτήν εδώ την επιλογή, μπορούμε να κοιτάξουμε και για ένα max συμβόλαιο, ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο για κάποιον από τους παίχτες που θα πάνε στο free agency. Ο πρώτος παίκτης που μας έρχεται στο μυαλό, που μου έρχεται στο μυαλό, είναι βεβαίως ο Kemba Walker, αλλά ένας δεύτερος παίκτης που δεν μπορείς να πεις και όχι είναι και ο Kevin Durant. Τώρα ξαφνικά μπορούμε να ονειρευόμαστε ότι θα έρθει και ο Kevin Durant, ένας από τους, μαζί με τον Γιάννη, ένας από τους καλύτερους 5 παίκτες στο NBA. Εδώ πέρα έχει βγει η Παουλίνα και λέει ότι έχουν αρχίσει και αλλάζουν και μηνύματα κιόλας. Ναι, ο Durant έχει το κίνητρο για να αποκαταστήσει το όνομά του, έτσι όλος ο κόσμος τον βρίζει επειδή πήγε στους Warriors. Ναι, να καταφέρει κάτι με τους Bucks. Δεν είναι επιστημονική φαντασία. Μπορεί να δούμε του χρόνου τον Kevin Durant. Μπορεί να δούμε και τον Durant και τον Kemba Walker του χρόνου, αναλόγως τι άλλες κινήσεις θα κάνει. Άμα ξεφορτωθούμε και το συμβόλαιο του Tony Snell, άμα αντελάξουμε και τον Middleton, δεν ξέρω τι στο μυαλό του πρόεδρος. Τέλος, ο Σάκης λέει να κάνω live. Σάκη, έχω ένα θέμα με το κινητό μου. Δεν έχει μπαταρία, δεν μπορώ να το φορτίσω. Πέρυσι είχα και laptop, φέτος δεν έχω, οπότε είναι δύσκολο να κάνω live. Έχω τεχνικά προβλήματα. Θα κάνω live και ναι, δεν μπορώ live, έτσι, sorry κιόλα. Θέλω μπαταρία να πάρω, θέλω κινητό να πάρω, laptop να πάρω, ναι. Δεν πάει καλά και το μαγαζί, δεν ξέρω, έχω βγάλει και πράγματα στο μαγαζί.
Και ναι, για τεχνικούς λόγους δεν μπορώ να κάνω live. Ελπίζω να είμαι έτοιμος στα playoff όμως. Λοιπόν, αυτά. Άσχημη ήταν, δεν μ' άρεσε. Οι Warriors δεν παίξανε κανένα παιχνίδι της προκοπής. Είχαν και πολλές απουσίες. Κρίμα που το χάσαμε αυτό πέρα το παιχνίδι. Θα μπορούσαμε άνετα να είχαμε κερδίσει. Επίσης, κρίμα να καθόμαστε και να λέμε ότι χάσαμε επειδή ο αντίπαλος ήταν πολύ εύστοχος με τους Suns. Ο αντίπαλος ήταν πολύ εύστοχος με τους Knicks. Τώρα εμείς δεν ήμασταν, ήμασταν πάρα πολύ άστοχοι με τους Warriors. Έτσι θα μαζευτούν ήττες και μετά θα είμαστε να τρέχουμε για την τέταρτη-πέμπτη θέση ή και χειρότερα, έτσι. Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό το match τώρα με τους Raptors, κυρίως από άποψη ψυχολογική. Νομίζω το match της χρονιάς. Αυτά, υψώνουμε τα ποτήρια μας και πίνουμε μια γουλιά στην υγεία του Ντελαβεντόβα αλλά και του Ιωάννη Χένσον και μέχρι το επόμενο επεισόδιο. Φοβώ τον έλεγχο. Θα μου λείψεις ρε εσύ, Ιωάννη.